δημιουργοί αυτή την εποχή υπάρχουν που να στηρίξουν το λαϊκό τραγούδι και να βγουν μπροστά, να βγάλουν πράγματα καινούργια που θα μείνουν διαχρονικά όμως, όχι απλά θα ακουστούν ένα-δύο μήνες και θα χαθούν. Αισθάνεσαι ότι υπάρχουν δίπλα σου... Ζούμε στην εποχή της ταχύτητας τώρα, έτσι. Ζούμε σε μια εποχή που όλα γίνονται γρήγορα. Είναι λίγο δύσκολο αυτό που με ρωτάς, αλλά είναι αφίβολο. Μπορεί ναι, μπορεί όχι, γιατί είναι πολύ γρήγορα τα πράγματα τώρα με τα μέσα που έχουμε και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί ακόμα η τεχνολογία και πού θα πάει. Οπότε εμείς μπορεί να λέμε κάτι τώρα και σε μια εβδομάδα να ξεκινήσει ένα παιδί, ας πούμε, που κάτι, να είναι... κάνει πράγματα που δεν συμβαίνουν. Μπορεί πια να βγαίνουν πάλι πλαστά Mickey Mouse να τραγουδάνε όπως έγινε με άλλες φωνές. Ξέρω, μπορεί να συμβεί κάτι. Ήδη κάτι βλέπω. Πάντως και το λαϊκό τραγούδι θεωρείς ότι μεταλλάσσεται, προχωράει, βελτιώνεται ή τέλος πάντων... Ναι, κατά τη γνώμη μας βελτιώνεται. Έτσι, αλλά πρέπει να κρατήσουμε και λίγο τις ρίζες στο μπουζούκι, δηλαδή σιγά σιγά το έχουμε ξεχάσει, το έχουμε βγάλει από πάντου έξω. Νομίζω εκτός από το ρεμπέτικο που το κρατάει λίγο, πρέπει να το κρατήσουμε, γιατί ήταν, αν δεν ξέρω, δεκαετίες ας πούμε 60-70 μέχρι τέλη 80, το Συρτάκι ήταν ένα διεθνές σήμα για την Ελλάδα, για τον τουρισμό, για πολλά πράγματα. Μπορεί να τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα, αλλά ξέρω εγώ. Και το χασάπικο έχει χαθεί, έτσι. Θα πάμε πίσω τώρα. Ναι, όχι. Να κρατήσουμε κάτι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι φταίει σε όλα αυτά. Φταίμε κι εμείς, βέβαια. Δεν είναι μόνο φταίει. Λέμε κι εμείς. Έχουμε μεταλλαχθεί σιγά-σιγά. Δεν είμαστε αθώοι. Συνειδητά, δηλαδή, πλέον. Είναι συνειδητά.